το Kim Kardashian Hollywood, που υπήρξε ένα εξαιρετικά δημοφιλές role-playing παιχνίδι για κινητά, αποσύρεται μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Το παιχνίδι επέτρεπε στους παίκτες να αντικατοπτρίζουν τη ζωή της Kardashian, δημιουργώντας ένα avatar. Στόχος ήταν η αύξηση της φήμης και η κοινωνική ανέλυξη. Οι χρήστες μπορούσαν να κατεβάσουν δωρεάν στη συσκευή τους το role-playing game τόσο στο iOS όσο και στο Android. Τα πραγματικά έσοδα προέρχονταν από τις αγορές εντός εφαρμογής, όπως η αγορά εικονικών ρούχων και αξεσουάρ για το avatar. Κάπως έτσι, το παιχνίδι παρήγαγε έσοδα 700.000 δολάρια την ημέρα, λίγο μετά την κυκλοφορία του τον Ιούνιο του 2014. Οι παίκτες έχουν εκφράσει θετικά σχόλια για την ποικιλία των δραστηριοτήτων και των επιλογών που προσέφερε το παιχνίδι. Επιπλέον, πολλοί εκτίμησαν την αληθοφανή απεικόνιση της ζωής των διασημοτήτων, που περιλαμβάνει τόσο τις πολυτελείς εμφανίσεις και τα events, όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, υπάρχουν και αρνητικά σχόλια, κυρίως σχετικά με το σύστημα αγοράς εντός του παιχνιδιού. Μερικοί παίκτες θεωρούν ότι το παιχνίδι ενθαρρύνει την υπερβολική δαπάνη πραγματικών χρημάτων. Παρ' όλα αυτά, το Kim Kardashian Hollywood υπήρξε ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στον τομέα του lifestyle gaming, με μια σταθερή και αφοσιωμένη βάση παικτών. Είμαι τόσο ευγνώμων και ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους αγάπησαν και έπαιξαν το Kim Kardashian Hollywood τα τελευταία 10 χρόνια, είπε η Kardashian σε μια δήλωση. Το παιχνίδι έγινε αμέσως πολύ δημοφιλές και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του προγραμματιστή του, Glu Mobile. Η εταιρεία είχε πει νωρίτερα ότι η εφαρμογή είχε τουλάχιστον 145 εκατομμύρια λήψεις και απέφερε έσοδα 160 εκατομμυρίων δολαρίων τα δύο πρώτα χρόνια κυκλοφορίας της. Η Kardashian ευχαρίστησε την Glu και τους πολλούς ανθρώπους που εργάστηκαν επιμελώς για να το κάνουν επιτυχία. Η Kim Kardashian, όπως και η διάσημη οικογένειά της, έχει χτίσει μια τεράστια αυτοκρατορία τα τελευταία χρόνια και σίγουρα δεν χρειάζεται ένα mobile παιχνίδι για να αυξήσει τα έσοδά της. Την τελευταία δεκαετία έχει δημιουργήσει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του μπραντ εσωρούχων και ενδυμάτων Skims, που πρόσφατα επεκτάθηκε στην πώληση ανδρικών ρούχων.